Απόγευμα Τετάρτης 26 Ιουλίου βρισκόμαστε στο γήπεδο του ιστορικού Αγροτικού Αστέρα Πλατέως. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα Πλατέως. Η πρώτη συγκέντρωση και όχι ο αγιασμός, ο οποίος θα ακολουθήσει την ερχόμενη Παρασκευή. Εδώ πάλι στο γήπεδο πρώτα ο Θεός, όπως σωστά λέει ο πρόεδρος της ομάδας, ο Πολύς Κωνσταντζίδης. Πολύ καλησπέρα και να σε ευχαριστήσω πολύ που μας υποδέχεσαι σήμερα στο γήπεδό σας. Να είστε καλά και εμείς χαρήκαμε που ήρθατε. Και ευχαριστούμε που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Εγώ θα πρέπει να ξεκινήσω ρωτώντας καινούριο ξεκίνημα. Παρουσία σου στη διοίκηση μαζί με παράγοντες εδώ του χωριού, του Πλατέως, οι οποίοι σίγουρα σε στηρίζουν και σε βοηθάνε σε αυτό το οποίο κάνεις για τη φετινή σεζόν. Καλό το ρόστερ μέχρι τώρα στις ανακοινώσεις τις οποίες κάνατε. Κερδίσατε τις εντυπώσεις των μεταγραφών μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ένας έμπειρος προπονητής έρχεται στο πλατή. Οπότε να υποθέσουμε όλοι ότι έχουμε στόχους υψηλούς για τη φετινή χρονιά. Αυτή πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου, η στόχη του Αγροτικού Αστέρα πάντα. Mm-hmm. Τόσα χρόνια εμείς που μεγαλώσαμε τον Αγροτικό Αστέρα έχει υψηλούς στόχους. Γι' αυτό ήρθαμε και εμείς, για να θέσουμε υψηλούς στόχους της ομάδος. Περάσαμε κάποια χρόνια δύσκολα, θέλουμε να τα αφήσουμε στο παρελθόν και από εδώ και πέρα η ομάδα να αλλάξει η ρότα και να γράψει ξανά μια ιστορία με χρυσά γράμματα που πιστεύουμε ότι αρμόζει και στην ιστορία μας και στο χωριό, γιατί είμαστε μεγάλο χωριό. Μην ξεχνάτε ότι εμείς στη δεκαετία του 80 έχουμε πάρει δύο πρωταθλήματα. Μέχρι το 2000 η ομάδα πρωταγωνιστούσε στην Α1, μετά άρχισαν τα πέτρινα χρόνια, μπορώ να πω, της ομάδος. Γινόντουσαν προσπάθειες, δεν δοκιμούσαν, κάτι χαλούσε. Ελπίζω εμείς να τα στρώσουμε τα πράγματα και να πάμε καλύτερα την ομάδα. Κατά γενική ομολογία, φέτος το πρωτάθλημα στην Α2 θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Βλέπουμε ομάδες να ενισχύονται, βλέπουμε ομάδες να στοχεύουν και εκείνες ψηλά. Θεωρείς ότι θα έρθει δύσκολα η συγκεκριμένη στόχευση που έχετε θέσει για την κατάκτηση της ανόδου, ας μην πω τον τίτλο? Εννοείται, εμείς δεν προδικάζουμε καμία άνοδο, έτσι. Θα παίξουμε μπάλα και άλλοι θα παίξουμε και εμείς. Δεν μας εξασφαλίζει κανένας καμία άνοδο. Άμα δεν είμαστε καλοί στο αγωνιστικό χώρο, μας εξασφαλίζει καμία άνοδο, καμία μεταγραφή, καμία διοίκηση, κανένας Καρατζίδης, κανένας παίκτης που ήρθε μεταγραφή, για να μην αναφέρω με όνομα. Και... Mm-hmm. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια, γι' αυτό πήραμε τον κύριο Παγκούρα προπονητή. Ένα προπονητή ο οποίος έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους, ο πιο πετυχημένος της περιοχής, θα έλεγα, βάσει αποτελεσμάτων και τίτλων. Γι' αυτό τον επιλέξαμε. Εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα, είμαστε μεγάλο χωριό, έχουμε κόσμο. Θέλαμε να δυναμώσουμε την ομάδα και να πρωταγωνιστήσουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ιστορικές ομάδες, ακόμα και από την περιοχή μας, όπως είναι το Κλειδί, όπως είναι το Σχοινάς που μαθαίνουμε ότι θα πει για πρωτάθλημα. Είναι η Μελίκη, ιστορική ομάδα. Ο Λουτρός, το παλιό Σκυλής. Λουτρός, βλέπω... ναι, να μην το ξεχνάω, δεν το υποτιμάω, έτσι απλώς το ξεχνάω, δεν υποτιμάω καμία ομάδα. Εμείς θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ, αγαπάμε την ομάδα, όλα τα παιδιά, είμαστε φίλοι καταρχήν, μαζί με τη βοήθεια της προηγούμενης διοίκησης, του κύριου Μουσκεφτάρα, που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Θέτουμε στόχο τον πρωταθλητισμό, γιατί πιστεύω αυτός αρμόζει την ομάδα μας. Αυτά, δεν έχουν από κάτι άλλο. Εγώ θα έλεγα να κλείσουμε με ένα μήνυμα προς τον κόσμο, προς τον φίλο κόσμο της ομάδας, δηλαδή, ο οποίος φαντάζομαι θα στηρίξει και φέτος την προσπάθεια την οποία κάνετε. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι μας στηρίζει, τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Τον καλούμε να είναι κοντά μας, να στηρίξει την προσπάθειά μας και πιστεύω ότι θα τον ανταμείψουμε, γιατί κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Δουλεύουμε συνέχεια για την ομάδα, ασχολούμαστε όλη μέρα με την ομάδα για να πετύχει τους στόχους της. Αυτά, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ελπίζω όλα να γίνουν και μακάρι να πανηγυρίσουμε στο τέλος. Αλλά όλα αυτά είναι προσωρινά. Πρωτάθλημα κανένας δεν πήρε από τον Αύγουστο ούτε από τον Σεπτέμβριο. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ να υλοποιηθούν και οι προσωπικοί αλλά και οι ομαδικοί στόχοι για τους οποίους έχεις θέσει και εσύ, αλλά και η διοίκηση της ομάδας για την σεζόν 2017-2018. Να είστε καλά, κύριε Ντομούξη. Ευχαριστώ πολύ. Να σας παρουσιάσουμε τον νέο μας προπονητή για τη φετινή χρονιά. Είναι ο κύριος Παγκούρας, το γνωρίζετε όλοι σας. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να τον σέβεστε, να τον ακούτε. Για μας είναι ευτυχία που τον έχουμε στην ομάδα μας. Θέλω θέλω να ακούτε τις εντολές του,
για να έχουμε μια πετυχημένη χρονιά. Να σας ευχηθώ όλους υγεία, να είστε καλά και μια καλή προσπάθεια στον αγωνιστικό χώρο. Καταρχάς, θέλω να καλωσορίσω την ομάδα όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Θέλω να δώσω και να ευχηθήσω την προσοχή στα μικρά τα παιδάκια που είναι αρκετά στην ομάδα, να ξέρουν ότι συγχρόνως με τέτοια ονόματα που έρχονται για τα δεδομένα της Α2 κατηγορίας, να ξέρετε ότι θα είναι ευτυχία και για σας, για να έχετε μια μεγαλύτερη βελτίωση από ό,τι είχατε τα προηγούμενα χρόνια. Να ξέρετε ότι κάθε χρόνο που μεγαλώνει κάποιος αποκτά εμπειρίες, αποκτά κάποια πράγματα τα οποία θα σας φανούν χρήσιμα για το επόμενο τη σεζόν. Γνωριζόμαστε σχεδόν με όλους, είτε με αυτούς που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν είτε όχι. Σαν αντιπάλους κάποια παιδιά τα έχω βρει μπροστά μου. Να ξέρετε ότι θέλω να είσαστε μία οικογένεια, αν είναι ανθρωπίνως δυνατό αυτό. Έξω δεν με νοιάζει τι θα κάνετε μεταξύ σας, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο θέλω να κοιτάει ο ένας τον άλλον στα μάτια και να το σέβεται. Εγώ, να ξέρετε, μέσα εδώ, έξω μπορεί να κάνω με κάποιους να έχω πιο πολλές συμπάθειες, αλλά να ξέρετε ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο για μένα συμπάθεια δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και αντιπάθεια. Όλοι θα αντιμετωπίζονται το ίδιο. Να ξέρετε ότι για τους μικρούς, ότι περισσότερες ευκαιρίες θα πάρετε εσείς στα φιλικά παιχνίδια, γιατί τα φιλικά παιχνίδια είναι και ο καθρέφτης για τα επόμενα παιχνίδια. Λιγότερες συμμετοχές οι μεγάλοι, και αυτούς που έχω πάρει τώρα στην ομάδα έχουμε πάρει στην ομάδα, γιατί τις δυνατότητες των μεγάλων τις ξέρω. Τις των μικρών πρέπει να τις δείξετε και να δείξετε το ταλέντο σας. Σας εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Και επειδή ξέρω ότι έχω να κάνω με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, να ξέρετε ότι θα είμαι πάρα πολύ ανεκτικός σε πολλά πράγματα. Θέλω να δέχεσαι την πλάκα, γιατί πρέπει να κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Θέλω να είστε καλοί δέκτες για το συμπαίκτη σας και θέλω να είσαστε όσο πιο αθλητικοί γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στις προπονήσεις. Αν θέλει κάποιος από τους παλιούς, πιο παλιός ποδοσφαιριστής, ποιος είναι αυτή τη στιγμή, ο Σκεφτάρας, Ελευθεριάδης. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε μια οικογένεια, γιατί αυτό βγαίνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και όσο είναι δυνατόν και μέσα και έξω. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας εμείς για αυτό το πράγμα. Να τονίσω, δεν μας αρέσουν οι κολοτούμπες ούτε τα πισωγυρίσματα. Ευθύς εξ αρχής ο στόχος που έχει τεθεί από τον πρόεδρο και από τη διοίκηση, που βλέπετε ότι είναι νεαρά παιδιά όλοι, και αυτό βοηθάει στο να έχουμε κάποια στιγμή ίδιο σκεπτικό, είναι ο πρωταθλητισμός της ομάδος, η άνοδο της ομάδος στο επόμενο σκαλοπάτι, και θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Κάποιες συζητήσεις που έχουμε κάνει με δημοσιογράφους και με κάποιους που δεν έχουμε συζητήσει ακόμη, να ξέρετε ότι η ομάδα θα πλαισιωθεί με ακόμη 2 έως 4 ποδοσφαιριστές. Όχι ότι έχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της, και ούτε ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα μικρά τα παιδιά. Απλούστατα, με την πάροδο του χρόνου έρχονται κάποιοι τραυματισμοί, κάποιες κάρτες από τιμωρία, είμαστε ερασιτέχνες, κάποιοι με δουλειές. Να ξέρετε ότι η ομάδα θα πάρει κάποιους ποδοσφαιριστές ακόμη για να βοηθήσει το έργο της ανόδου να γίνει ακόμη πιο εύκολο, εντάξει. Να ξέρετε ότι δεν έχω πρόβλημα με κανέναν, ίσα ίσα, να ξέρετε αυτή τη στιγμή είστε ένα κομμάτι από μένα και εσείς. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Ό,τι θέλετε. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο!
Απόγευμα Τετάρτης 27 Ιουλίου συνεχίζουμε και βρισκόμαστε στην πρώτη συγκέντρωση για τον Αγροτικό Αστέρα Πλατέως. Είναι μεγάλη χαρά να παίρνεις δηλώσεις, να μιλάς με τον προπονητή τον οποίο έχω δίπλα μου, τον Σάκη Παγκούρα. Ενίοτε βγάζουν και πλάκα οι δηλώσεις, ενίοτε είναι πολύ σοβαρές και πολλές φορές βγάζουν και ειδήσεις. Βέβαια σήμερα ο φανερά αδυνατισμένος δίπλα μου Σάκης Παγκούρας τις ειδήσεις τις έβγαλε νωρίτερα μιλώντας τους παίχτες και πραγματικά δεν ξέρω πού να ξεκινήσω να ρωτάω αφού τα είπαμε όλα νωρίτερα μιλώντας τους ποδοσφαιριστές. Καταρχήν καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά γιατί. Πώς? Χρόνια πολλά γιατί. Καλή χρονιά μου είπες γι' αυτό. Okay. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω που δώσατε το παρόν στην πρώτη της ομάδας μας. Η στόχη της ομάδος, για να μην κρυβόμαστε, είναι αυτές που είχε θέσει από την αρχή ο πρόεδρος της ομάδος. Θέλουμε να καρποφορήσουν και να είμαστε ένα από τα δύο εισιτήρια τα οποία θα μας οδηγήσουν στην επόμενη κατηγορία. Έχουμε πάρει 5 καλούς ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Θα ακολουθήσουν άλλες 2 πάρα πολύ καλές μεταγραφές για την ομάδα μας και άλλες 2 οι οποίες θα μας δώσουν βάθος για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Όπως σας είπα, στόχος μας είναι η άνοδο και για αυτήν θα προσπαθήσουμε όλη τη χρονιά. Γνώστης της κατηγορίας, έχει συνηθίσει να πρωταγωνιστείς, μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος και σε χαρακτήρισε ως από τους καλύτερους, από τους κορυφαίους προπονητές της περιοχής μας, αν όχι ο κορυφαίος. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κατά πόσο δύσκολος θα είναι η υλοποίηση του φετινού στόχου για την ομάδα του Πλατέως, δεδομένου του γεγονότος πως υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες ενισχύθηκαν και θέτουν και εκείνες στόχο τον πρωταθλητισμό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύω. Θα ήθελα να το αποφύγουμε φυσικά, αλλά πιστεύω ότι όντως είναι το πιο, δεν μπορώ εδώ και τα 10 τελευταία χρόνια, δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη χρονιά που να είναι τόσο καλές, τόσο, ας πω έτσι και διαφορετικά, και εμπορικές ομάδες, με ομάδες με ιστορία και με πολλές διακρίσεις στο παλμαρέ τους. Αυτή τη στιγμή είναι ο Αγροτικός Αστέρας Πλατέως, είναι η ομάδα του Κλειδίου, είναι ο Σχοινάς, είναι το παλιό Σκυλίτσι, είναι ο Σταυρός, είναι η Μελίκη, τα Παλατήσια, ο Λουτρός φυσικά, τα οποία είναι ποδοσφαιρικά χωριά ουσιαστικά, έτσι τα λέμε εμείς στην διάλεκτο την προπονητική. Έχουν, πιστεύω, τη δυναμική, έχουν το όνομα, και σίγουρα θα είναι ένα πολύ 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 δύσκολο πρωτάθλημα για μας, γιατί μιλάω πάντα για τη δική μου στην ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι και ευελπιστώ να είμαστε εμείς μία από τις 2 ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα που υπάρχει και να μην σας πω ότι ίσως να έχει και πιο πολύ ενδιαφέρον από το πρωτάθλημα της Α1. Το λένε πολύ και δεν απέχει και πολύ μακριά από την πραγματικότητα αυτό. Συνήθιζες πάντοτε στις ομάδες στις οποίες υπήρξες προπονητής να μιλάς για τον κόσμο, λέγοντας ότι ο 12ος παίχτης είναι πάντοτε στο γήπεδο ο κόσμος και είναι αυτός ο οποίος στηρίζει προπονητή και ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο και θυμάμαι πάντοτε να σέβεσαι τους φιλάθλους μετά το τέλος της αναμέτρησης, να πηγαίνεις να ευχαριστήσεις τον κόσμο κλπ. Ένα μήνυμα στον κόσμο του Αγροτικού Αστέρα Πλατέως. Κοίταξε, για να γίνει ο κόσμος του Αγροτικού Αστέρα 12ος παίκτης, πρέπει να του δώσουμε εμείς τα χέγγια, έτσι, να του δώσουμε το δικαίωμα εμείς με τις καλές εμφανίσεις μας, με τη συγκομιδή βαθμών και πιστεύω ότι μετά θα σταθεί. Μιλώντας με τον πρόεδρο, μου έχει πει ότι έχουν προπολυθεί ήδη αρκετά, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα έχουν πουληθεί αρκετά διαρκείας, οπότε αυτό δείχνει ότι ο μέσος όρος να είναι ο μισός από αυτά που έχουν πουληθεί, η ομάδα μας θα έχει όντως τελικά 12ο παίχτη, γιατί να ξέρετε ότι όταν περνάνε τις δεκάδες και πάει για εκατοντάδες, εκατοντάδα δηλαδή, να φτάσουμε σε σημείο να σε ακολουθούν από πίσω τόσα άτομα, πιστεύω ότι δίνει και αυτοπεποίθηση στα παιδιά. Τα παιδιά είναι ερασιτέχνες, γουστάρουν αυτό που κάνουν και σίγουρα όταν βλέπουν ότι την παρότρινση, να ξέρετε ότι δίνουν περισσότερο από αυτό που έχουν ακόμη μέσα στην ψυχή τους. Πού πιστεύεις ότι θα κρυφθεί το φετινό πρωτάθλημα για να κλείσουμε την σύντομη... Στη διάρκεια, για να μην τα συζητάμε και να μην το κουράζουμε. Στη διάρκεια, όποιος έχει διάρκεια και σοβαρότητα και σίγουρα καλούς ποδοσφαιριστές, γιατί μπορεί να έχουν πολύ σοβαρότητα, διάρκεια,
αλλά να μην έχουν αυτό εδώ το υλικό το οποίο θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Εγώ νομίζω ότι έχουμε και τη θέληση, έχουμε τη δυναμική σαν ομάδα, έχουμε τους ποδοσφαιριστές που έχουμε πάρει, οι οποίοι είναι καλοί και έχουν μάθει να πρωταγωνιστούν. Έχουμε μια διοίκηση η οποία είναι αγαπημένη, έχουν δώσει κατανομή στα αξιώματά τους, δεν υπερβαίνει κανένας τον άλλονα και έχουμε ένα κοινό, και εγώ σαν προπονητής, ότι πάνω απ' όλα είναι ο Αγροτικός Αστέρας Πλατέως και μετά εμείς. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και βέβαια να υλοποιήσεις τους προσωπικούς και τους ομαδικούς στόχους που έχεις θέσει για φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ εσάς, να υπάρχει καλή συνέχεια και καλή συνεργασία.